Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθη στη μονάδα COVID. Όλα ξεκίνησαν όταν συγγενείς ασθενούς με κορονοϊό από τον Εχινό εισέβαλαν μέσα στο νοσοκομείο απαιτώντας να πάρουν τον ασθενή, ισχυριζόμενοι πως δεν πάσχει από COVID αλλά από άλλη ασθένεια. Ο εν λόγω ασθενής, μάλιστα, σύμφωνα με το Ξάνθη Νέα, μεταφερόταν εκείνη τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στο αντίστοιχο τμήμα κορονοϊού, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του. Τα αίματα άναψαν γρήγορα, ενοκλήθηκε και η αστυνομία ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Ακολούθως, οι ασθενείς υπευλήθησαν και αυτοί σε εξέταση για COVID λόγω της έκθεσής τους στη μονάδα, ενώ του ζητήθηκε να τεθούν σε κατοίκον περιορισμό. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πρωτόγνωρο περιστατικό, το οποίο προκάλεσε έντονη αναστάτωση αλλά και ανησυχία στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Ξάνθης. Τη στιγμή που προετοιμάζαν από το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, πριν και το νοσοκομείο αναφοράς, ήρθαν δύο συγγενικά του πρόσωπα στο νοσοκομείο Ξάνθης και μπούκαραν στην κυριολεξία. Μέσα στην αίθουσα COVID, στην κλινική COVID, όπου εκεί ακόμη και το προσωπικό, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου μπαίνει ντυμένο με συγκεκριμένη στολή, έτσι αυτή είναι η οποία γνωρίζουμε όλοι, τηρώντας αυστηρότατα τα μέτρα προστασίας, για να πάρουν τον συγγενή τους, φωνάζοντας πως δεν έχει κορονοϊό, αλλά είχε ζάχαρο, γιατί με υψηλό ζάχαρο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και πως θα τον πάρουν για να τον πάνε στο σπίτι του και να τον έχουν εκεί στο σπίτι για να τον φροντίσουν. Υπήρξε και διαπληκτισμός με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Από την πλευρά τους γιατροί και νοσηλευτές αναφέρουν ότι δέχτηκαν και λεκτική επίθεση από τους δύο συγγενείς του ανθρώπου αυτού. Πενεύει η αστυνομία εφόσον κλήθηκε από εκεί. Πήρε μεγάλη έκταση δηλαδή το συμβάν. Ναι, σταμάτησε το περιστατικό εκεί και οι δικές μου πληροφορίες μέχρι την ώρα που ανέβασα στις 12 και κάτι περίπου τα ξημερώματα της Πέμπτης το θέμα, ανέφεραν ότι το νοσοκομείο θα σκεφτόταν να προσφύγει και δικαστικά πλέον. Στο μεταξύ, την ώρα που η Ξάνθη αντιμετωπίζει αναζωπήρωση του κορονοϊού, μια απίστευτη καταγγελία για το νοσοκομείο της περιοχής έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η κατάσταση στην Ξάνθη είναι εκτός ελέγχου, καθώς συνεχώς εισάγονται νέα κρούσματα, ενώ το νοσοκομείο δεν διαθέτει μηχάνημα εργαστηριακού ελέγχου για κορονοϊό. Το θέμα έθεσε στη Βουλή η βουλευτής του ΜΕΡΑ25, Φωτεινή Μπακαδήμα. Κοιτάξτε, δυστυχώς από την πρώτη στιγμή ενημερωθήκαμε πως υπάρχουν τεράστια προβλήματα στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα, καθημερινά τα κρούσματα αυξάνονται και τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν τόσα προβλήματα, ήταν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, ήταν να φέρουμε την ερώτηση, το θέμα στο Κοινοβούλιο, ώστε να λάβουμε μια απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει μηχάνημα εργαστηριακού ελέγχου για τον κορονοϊό. Με αποτέλεσμα να πρέπει κάθε δείγμα να πηγαίνει στην Αλεξανδρούπολη και να υπάρχει απάντηση μετά από 2 έως 3 ημέρες. Επιπλέον, όλο αυτό δυστυχώς δυσκολεύει τα πράγματα και για τους υπόλοιπους ασθενείς. Καθώς άνθρωποι που θα περιμέναν να κάνουν τις εξετάσεις τους, ακόμη και προγραμματισμένα χειρουργία, αναγκάζονται να πάνε πιο πίσω, να μετατεθούν χρονικά λόγω της κατάστασης.